Τα μέλη, φίλες και φίλοι, αξιότιμοι καλεσμένοι του Συλλόγου Λεωνέων Υγείας Αθήνας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας θυμάτε με την παρουσία σας, που δυναμώνετε την αγάπη μας για το τρέξιμο και στηρίζετε τις προσπάθειες του Συλλόγου. Όπου και αν κοιτάξω, βλέπω πρόσωπα αγαπημένα, αλλά και πρόσωπα γεμάτα ζεστασιά. Ανθρώπους που τρέξαμε μαζί δίπλα-δίπλα και που θα τρέξουμε. Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή ονομαστική μας εκδήλωση και την κοπή της πίτας μας για το 2024 και είναι μεγάλη μας χαρά που θα ενώσουμε τις ευχές μας μαζί σας για την καινούργια χρονιά. Θα καλέσω την πρόεδρο, κυρία Ελένη Μπερτσάτου, για το χαιρετισμό της και την ομιλία της. Αγαπητοί φίλοι, καλή χρονιά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η σημερινή μέρα, γιατί δεν σας κρύβω, κάποια στιγμή δεν κουράστηκα, αλλά σας φόρτασα πάρα πολύ και ετοιμάζω διάδοχο κατάσταση. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας καλωσορίζω, αυτά εγγεγραμμένα, στην απόψινή μας γιορτή. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε και είσαστε μαζί μας να γιορτάσουμε και να υποδεχτούμε με ευχές και χαμόγελα την καινούργια χρονιά του 2024. Είναι παράδοση για το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθήνας να πραγματοποιεί την εκδήλωσή του στο ιστορικό αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθήνας με την ευγενική παραχώρηση του ΟΠΑΝΤΑ. Καλωσορίζουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους φίλους, τα μέλη μας που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Μας θυμάμαι με την παρουσία τους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζώντος, Αντιπεριφερειάρχης και Εθνικού Τομέα Αττικής, Αθήνας. Ωραία, Νίκη, θα το σημειώσω. Δεν το άκουσα καλά στο τηλέφωνο από τη γραμματέα σας, Ζώντος. Okay. Ο κύριος Αθανάσιος Ασκητής, Αντιπεριφερειάρχης, Τομέα Υγείας. Και κάποια στιγμή σου σας χρειαστούμε όλοι, γιατί όλοι στο δέξο μην είμαστε. Λοιπόν, καλωσορίζουμε από τον εκ μέρους ο κύριος Ζώντος και ο κύριος Ασκητής έρχονται εκ μέρους του, κυρίου, του νέου περιφερειάρχη μας, του κυρίου Χαρβαλιά. Εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου μας του κυρίου Χάρη Δούκα, παρευρίσκεται η κυρία Δέσποινα Λιμιωτάκη, εντεταγμένη δημοτική σύμβουλος δημόσιας υγείας και δημοτικών ιατρείων. Είναι μαζί μας και εκπροσωπεί και απευθύνει χαιρετισμό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Μιχάλη Κατρίνη του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΡ, ο κύριος Κωνσταντίνος Σταμούλης. Μας θυμάμαι την παρουσία του, αφού συμπληρώθηκαν όχι για τον ίδιο, πέρυσι τα 60 χρόνια από το θάνατο του αείμνηστου του πατέρα του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, σύμβουλος επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ένα ξεχωριστό άτομο που εκπροσωπεί έναν μεγάλο και ωραίο άνθρωπο μέσα στο χώρο, τον δόκτορα Αβγερινό, είναι ο κύριος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Γεώργιος Κούμας, Γενικός Γραμματέας. Είναι μαζί μας ο Κωστής Παπαδημητρίου,
ο πρώην πρόεδρος ή πρόεδρος του Σπάρταθλον. Σε μαζί μας βρίσκεται και η αγαπημένη φίλη, η οποία στη διάρκεια της θητείας της στην περιφέρεια μας στήριξε πάρα πολύ με τους αγώνες μας, η κυρία Νάνου Δήμητρα. Την ευχαριστούμε πολύ. Είναι μαζί μας και ο κύριος Χάρης Βασιλάκος, εντονός του αίτητου Ολυμπιονίκη του πρώτου μαραθωνοδρόμου στην ιστορία, Χαρίλα Βασιλάκου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά. Μαζί μας είναι και η εκδότης των ιστορικών εκδόσεων Χάρης Πάτση, η κυρία Ελένη Πάτση. Μεταφερόμαστε στην Ομοσπονδία μας. Καλωσορίσατε από την Αγία Παρασκευή. Ναι, σημειώστε το όνομα. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού. Περάστε κάτω από το έχει πέσει εδώ. Άμα, θα σε πάει κάτω. Έλατε κύριε Καλλιόλη. Καθίστε. Ο κύριος Πάρχος Λέκας. Μόλις αφήνει και ο συντονιστής, Γενικός Διευθυντής του Αθλητικού Κέντρου ΟΑΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Καλλιόλης. Συνεχίζουμε με τους συλλόγους μας. Μαζί μας είναι από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά ο πρόεδρος ο Άγγελος Άμιος. Από τον Σύλλογο Αθηναίοι Δρομής ο κύριος Βαγγέλης Λεβέσης. Βαγγέλη, θα πιάσει εκεί μου. Του είπα να μείνει χρόνια στο σύλλογο και να μην φύγει όπως δεν μπορώ να φύγω κι εγώ, να μην φύγει κι αυτός. Είναι ο Χρήστος Γαλάνης, αντιπρόεδρος Διοικητικού Συλλόγου ΕΦΠΗΣ. Ο Μανώλης Γιασεμίδης. Από φίλους απλωμένων Άουσους Νέας Μύρνης. Μαζί μας είναι και ένα ξεχωριστό άτομο, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ο πρόεδρος Μαριάνο Ντομίγκο, του κλάμπου των Φιλιππινέζων Εθεροδόσων. Ο αντιπρόεδρος από το Σωματείο Αγίας Παρασκευής, κύριος Μπριάνης. Νομίζω ότι ήταν μια φορά. Κάποιος άλλος που ενδεχομένως ξέχασα. Σας καλωσορίζω όλους. Μην βλέπετε ότι είμαστε λίγοι στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το δρομικό κίνημα. Με τους πολλούς, με τους λίγους, τους καλούς, τους ευτράπελους. Έχουμε ανακοινώσει, ο Δήμος Αθήνας μας παραχώρησε την αίθουσα 8 ή 9 Δεκεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο σύλλογός μας κοπή φύτας. Με πρόσκληση, με επίσημη ανακοίνωση και στα μέσα, όχι μόνο το δικό μας. Είτε λέγεται Ράνι του Νιούς, είτε λέγεται Αεράνα κλπ. 10 μέρες πριν από την πίτα, από τις 20 Ιανουαρίου, άλλος αδελφός σύλλογος, και αυτό δεν έλεγε αγάπη, ούτε σύμπνοια συλλόγων, ανακοίνωσε την πίτα του. Και δίχασε τον κόσμο, ο οποίος λέει, τι να κάνουμε, να έρθουμε σε σένα
τι να πάμε εκεί. Αυτή είναι η εικόνα μας που παρουσιάζεται απόψε. Πάντως, εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή για μας να μας αγαπάτε όλα αυτά τα χρόνια. Κάνουμε ένα έργο, δεν το κάνουμε για να μας πείτε ευχαριστώ, το αγαπάμε εμείς και το κάνουμε, το θέλουμε εμείς και το κάνουμε. Είναι αρρώστια μας. Αλλά βλέπουμε ότι αποδίδει και σε εσάς έστω σε κάτι. Λοιπόν, σήμερα θα μου επιτρέψετε, όπως είδατε, προλόγησε και ξεκίνησε την εκδήλωσή μας η κυρία Μαρίνα Τούτουζα, αντιπρόεδρος και ανερχόμενος σφαίρεχος δυνατόν. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω και να εκφράσω μια μικρή αλλά σημαντική στιγμή που με έκανε να νιώσω η σημερινή γιορτή μας. Αυτή είναι η στιγμή, είναι μια λέξη με κεφαλαία γράμματα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για όσα έζησα στη μακρόχρονη πορεία μου μέσα στον αγαπημένο μας σύλλογο. Και να ξέρω ότι δεν ήθελα να αυτό εδώ πέρα. Μου δώσατε με την παρουσία και συμμετοχή σας σε διάφορες δράσεις και καταστάσεις τη δυνατότητα να γνωρίσω μέχρι ενός σημείου την οντότητά μου, να αναπτύξω δεξιότητες, να καταργήσω αιμονές που ταλανίζουν τον χαρακτήρα μας. Μα πάνω απ' όλα έμαθα μαζί σας ότι τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς σκόπο και κόστος. Προσπάθησα και κατόρθωσα να κρατήσω στα ανθρώπινα όρια το θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι η αγάπη και η εκτίμηση που εισέπραξα από εσάς. Για όλα αυτά που γέμισαν τη ζωή μου μέσα σε αυτό το χώρο, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας, την ομάδα της All About Running και προσωπικά τον κύριο Νίκο Πολιά. Χρόνια συμπορευόμαστε με κοινό στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη διοργάνωση των ετήσιων αγώνων μας. Ευχαριστώ τους εθελοντές μας, τους ξεχωριστούς ανθρώπους της προσφοράς που μας χαρίζουν αυτοκερδώς θετική τους ενέργεια. Μια άλλη ξεχωριστή ομάδα που θεωρούμε ότι είναι το ζωοποιό κύτταρο και δίνει ανάσα ζωή στον πάσχοντα συνανθρωπό μας είναι οι εθελοντές αιμοδότες του συλλόγου μας. Το ευχαριστώ μας είναι λίγο μπροστά στο μέγεθος της προσφοράς τους. Βεβαίως, για την πραγματοποίηση του έργου του συλλόγου μας, ενός έργου κοινωνικής προσφοράς προς τον άνθρωπο, δεν είμαστε μόνοι μας. Κοντά μας βρίσκονται και μας υποστηρίζουν. Η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η χορηγή μας και η Ίντερ Αμέρικα. Ξεχωριστά θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συνεργάτες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που καταβάλουν προσπάθειες για τη συνέχιση της ιστορικής διαδρομής του Δία Αθήνα. Όλοι. Και τώρα θα σας γνωρίσω τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει για τη διετία Δεκέμβριος 2023, Δεκέμβριος 2025. Ξεκινάμε. Μαρίνα Τούτουζα, αντιπρόεδρος. Αναστασία Ντεβετζή, Γενική Γραμματέα. Λιγκερία Μπαρτζόκα, Ειδική Γραμματέα. Και
Μην πας, μην πας, εσύ κάτσε λίγο αρέα έτσι εκεί. Ας έλα από εδώ να μοιραστούμε τις... Έλα από εδώ, Δημήτρη. Τις γυναίκες τις βάζουμε στη μέση. Εγώ θα σας μάθω το πω. Θα πάει η ιδέα. Δημήτρη, εδώ κοντά κάτσε. Σε βλέπω, Δημήτρη. Είσαι ο καλύτερος νομικός. Είσαι ο γεννηματάς. Λοιπόν, και έχουμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον Παναγιώτη Κολύρη. Αυτό είναι το διοικητικό μας συμβούλιο. Με τους οποίους θα συνεργαστούμε 2 χρόνια και ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και να έχετε και εσείς τη συνεργασία, την καλά να συνεργαστείτε μαζί τους. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Οκ, ο κολλήτη, ο καλό. Θα παρακαλέσω τώρα, παιδιά, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο, αλλά είναι και εντάξει. Μόλις έφτασε ο κύριος Βασίλης Τσαγκάρης, πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής. Μην το παρεξηγήσετε που φοράει το χέλιο. Έμεθα ότι είχε έναν τραυματισμό και χειράματος στο κεφάλι. Συμπάσχουμε μαζί του. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο, αλλά κάνουμε και κάποια... Λοιπόν, θα παρακαλούσα τώρα για έναν ολιγόλεπτο χαιρετισμό τον κύριο Ζόγκο Κωνσταντίνο. Αυτό παραπάνω. Θα σας πω ότι το τρέξιμο όταν ήμουν μικρός ήταν κάτι που το σχεδόν το απεθανόμουν. Έπαιζα μπάσκετ και η περίοδος προετοιμασίας ήταν το χειρότερό μου σημείο. Αλλά πριν από 2 χρόνια ξαφνικά, με την προτροπή ενός φίλου και έτσι ένα βουνό, ένα αγώνα που πήγαμε σε ένα βουνό στο Καρδενήσι, το τρέξιμο πήγε στη ζωή μου και από τότε δεν μπορώ να ησυχάσω. Οπότε καταλαβαίνω τις δικές σας ανησυχίες σε πολύ πολύ μικρό διάστημα, μετά 2 χρόνια, αλλά νιώθω ότι είναι κάτι που πραγματικά έτσι με ταλαιπωρεί δημιουργικά μέσα στη εβδομάδα. Αν δεν πάω για τρέξιμο 2-3 φορές στη εβδομάδα, δεν νιώθω καλά. Είναι αυτό που βλέπω πολλά κεφάλια να κουνιούνται και είναι αυτό που πραγματικά μου δίνει δύναμη και έτσι μου αδειάζει το μυαλό. Όλα αυτά δεν σας τα είπα για να σας πω ότι έκανα εγώ, απλά θέλω να σας πω ότι θέλω να νιώθετε ότι έχετε έναν άνθρωπο δικό σας στην περιφέρεια και το λέω πραγματικά γιατί καταλαβαίνω και τις ανησυχίες και θα προσπαθήσω και με τις 2 ιδιότητες του δρομέα συσσαγωγικά μικρών αποστάσεων, ας πούμε, αλλά κυρίως του αντιπεριφερειακού κεντρικού τομέα της Αθήνας, να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ αλλά και ο Περιφερειακός στο δρομικό κίνημα και κυρίως συλλόγους με μεγάλη προϊστορία, γιατί ο σύλλογος αυτός δημιουργήθηκε ένα χρόνο αφού γεννήθηκα εγώ. Να είσαστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και πολλά πολλά χαμόγελα και συνεχίζετε. Όσο θα το επιτρέψω, καταλαβαίνω, γιατί σήμερα επιγνώρισα ότι έχει όλο το διοικητικό συμβούλιο επιτρέψει την έκφραση Σούζα και αυτό δείχνει συνέπεια, δείχνει αποφασιστικότητα και δείχνει και αποτέλεσμα. Να είστε όλοι καλά. Να καλέσουμε και τον κύριο Ασκητή, βεβαίως. Μόλις αφήχθη η εκλεκτή ομάδα της All About Running, ο Ηλίας Μαυροϊδέας, γενικός συντονιστής και διευθυντής αγώνων και ο κύριος Κωνσταντίνος Σημεωδίδης, υπεύθυνος των εγγραφών. Καλώς ορίσατε, παιδιά, έλα. Λέει, η μάνα μου από τα Παγκούγεννα, πού πάω από την ωραία Καρδία, τη Σοφία Καρδία. Όχι, είμαστε εδώ στο Ιωαννικό. Και ο πατέρα μου είχε παγωνιά. Η ωραία Καρδία είναι η Σοφία, φαντάστε και συνδυασμό. Αυτή είναι εδώ. Το κατάλαβα ότι είναι και παγωνίτσι, γιατί έχουμε την ίδια τρέλα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους μας. Πολύ χαίρομαι που είμαι με τους ανθρώπους της υγείας. Ξέρετε καλά ότι το σώμα μας και το μυαλό μας όταν δεν κινείται, πεθαίνει. Γερνάει και πεθαίνει. Όχι μόνο το κάρδιο, το καρδιακό δίκτυο, το νεύρο μυοσκελετικό και κυρίως το εγκεφαλικό. Επικριζόμενος ότι όταν δεν τρέξει, βγάζει ένταση, το κατάλαβα, βγάζει άγχος. Γιατί πέρα των ενδορφινών, που ο εγκέφαλος συγκρίνει, που ξέρετε που είναι αναλυτικές νευροσυνατικές ορμόνες,
παράγεται και η ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη, αν το ξέρετε ή θα το ακούσετε απόψε, είναι η ορμόνη της εφορίας, της χαράς, της διάθεσης. Είναι η εξαρτητική ορμόνη της ανταμοιβής. Το τρέξιμο, η κίνηση, η πλαστικότητα του εγκεφάλου και του σώματος χαρακτηρίζουν αυτή την αρμονία της ισορροπίας. Όσο μεγαλώνεις, τη χρειάζεσαι περισσότερο. Γι' αυτό και η κατάθλιψη, πρέπει να ξέρετε, ένα μοντέλο θεραπείας είναι τρέξε. Περπάτα, κινήσου, κοιμήσου και τώρα θα το πω γιατί δεν είναι φυσικά παραδεκτό, αλλά θα σας πω ότι και στο σεξ κάνει καλό. Και τα οικεία βελτιώνονται και αναφέρονται στους άνδρες, και εννοώ νοήτο, αλλά και στις γυναίκες δημιουργεί συναισθηματική λειτουργικότητα. Λοιπόν, και εγώ ως αντιπεριφερειάρχης υγείας δεσμεύομαι, όχι ψηφοδελικά, δεν έχει ψηφίσει εδώ, δεν πειράζει, δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω στην Αττική, είμαστε όλοι μία ομάδα, με τον περιφερειάρχη, ο οποίος όπως ξέρετε είναι σύγχρονος, δυναμικός, επιθετικός, θα είμαι κοντά σας, γιατί περπατάω και εγώ, δεν τρέχω, περπατάω γρήγορα με δύο σκυλιά που έχω και έτσι καταλαβαίνω τι σημαίνει τα πόδια μου να κινούνται και το σώμα μου να κινείται και το μυαλό μου να σκέφτεται. Θα είμαι κοντά σας και αναφέρομαι και στο επόμενο Προεδρείο για ό,τι χρειαστείτε και ό,τι μπορώ από το χέρι μου περνάει, θα το κάνω πραγματικότητα. Να είστε καλά. Θα καλέσουμε την εκπρόσωπο του Δήμου Αθήνας, του κ. Δημάτου, την κυρία Δέσποινα Λινιωτάκη, για ένα σύντομο θέμα. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία, ψυχική υγεία και ανοιχτούς ορίζοντες για να βαδίσουμε και να τρέχουμε πάντα μπροστά. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, κυρίου Χάρη Τούκα, του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρίων και συγκεκριμένα της ειδικότητας της πολιτικής, ιατρικής και προαγωγής της υγείας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα στεκόμαστε πάντα συμπαραστάτες στο έργο σας, γιατί αν εσείς που κάνετε κάτι τόσο σημαντικό και το κάνετε με αγάπη και πάθος, αν εσείς δεν είσαστε αυτοί που μας δείχνετε το παράδειγμα της πρόληψης, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας και στο συμβούλιο σας, το οποίο έχει να κάνει ένα σπουδαίο άλλο έργο, να επηρεάσει θετικά, να ευαισθητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά και να παραμείνει ενωμένο σε τέτοιους δύσκολους καιρούς. Βέβαια, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και προκοπή. Είμαι βέβαιος ότι και το 2024 ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας θα συνεχίσει να φέρνει τον αθλητισμό πιο κοντά στις Αθηναίες και στους Αθηναίους, θα συνεχίσει να μεταφέρει, να διαδίδει τις αξίες που έχει το τρέξιμο για την υγεία μας, ειδικά στις εποχές όπως η σημερινή, που έχουμε πολύ έντονους ρυθμούς ζωής, έχουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής και το τρέξιμο χρειάζεται να είναι κομμάτι της ζωής μας. Είναι λοιπόν αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε η καλλιέργεια μιας κουλτούρας άθλησης της πόλης μας. Κάθε άνθρωπος, κάθε ηλικίας, κάθε φυσικής κατάστασης έχει το δικαίωμα και πρέπει να έχει την ευκαιρία να εμπνευστεί από αυτή την κουλτούρα. Αυτό το κάνετε, εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε. Να έχετε το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ θα κλείσουμε οι χαιρετισμοί. Τον αγαπητό σε όλους μας καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Φυσούρα, για ένα σύντομο θεκτικό. Πάμε όλοι. Όχι, ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Δύο κουβέντες μονάχα. Μεστές κουβέντες. Πόσο συγκινημένος είμαι, πραγματικά συγκινημένος, γιατί το μυαλό μου πήγε πίσω 40 χρόνια.
ευχαριστούμε που το καλέσατε, ο σύλλογός σας. Θα πω δύο κουβέντες για την αεροβίωση, γιατί τότε είχα εκδώσει ένα μοιράκι επιστρέφοντας από τον Καναδά, από τη Μαγκύλο που ήμουν καθηγητής εκεί πολλά χρόνια, και ανέλαβα εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την έδρα της εργοσυλλογίας. 40 χρόνια. Και έχετε κάνει τόσα πράγματα. Έχετε διαδώσει αυτό το μήνυμα της υγείας μέσα από την άσκηση. Ακούσατε πολύ σοφές που είπατε νωρίτερα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Μάλλον έχω πάρα πολλά να πω. Αλλά αυτά θα ήθελα να τα διαβάσετε στο καινούριο μου βιβλίο. Το οποίο προχθές υπόθηκε, δεν έχω μαζί μου. Ακόμα. Αλλά ένα μόνο το πρώτο κόπτρι αντίγραφο, λίγο. Λοιπόν, όπου εκεί στις 400 σελίδες αναπτύσσω όλες τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης. Και σε κάμια εκατοστή σελίδες ομιλώ για την άσκηση ως φάρμακο, για δεδομένη αντίληψη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τονίσω πόσο συγκεκριμένος είμαι που ακολουθώ και στενό την ίδια διαδρομή μου. 40 τόσα χρόνια. Γι' αυτό και πρότεινα στο Σύλλογο να κάνω μια αίτηση στην Ακαδημία Αθηνών και την Ακαδημία με τον Σταθόπουλο, τον Γιώργο Σταθόπουλο, τον Μιχάλη Σταθόπουλο. Και βραβεύτηκε ο πήρε το έπαινο αυτού του χρόνου από τον Σύλλογό σας. Και δεν περιοριζόσαστε μόνο στην Αθήνα. Δώσατε το έναυσμα σχεδόν σε όλες τις πόλεις, επειδή υπάρχει το κίνημα, το γενικό της υπερκίνηματος. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας να υπάρχει ένα σύλλογος λογοτεχνίας. Ποια είναι η αποστολή δικιά σας, του συλλόγου, όλων αυτών των συλλόγων. Μία και μόνο, ένα όραμα, ένα κοινό όραμα. Να κάνουμε, να δημιουργήσουμε, να συμβάνουμε μάλλον στη δημιουργία υγιέστερων και ευτυχέστερων ζώων. Αυτό είναι το ευρύτερο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να δείξω και μία ακόμα, ένα ακόμα χαιρετισμό που μου διέφυγε τον κύριο Σκούμα. Γεώργιο από τον ελληνικό ερυθρό σταυρό εκ μέρους του δόκτωρα Τόνι Αβγερίνου. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συλλόγου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθήνας. Αξιότιμη προσκυνημένη, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Αξιότιμη κυρία εκπρόσωπη του Δήμου Αθηναίου. Αγαπητή κυρία Νάμου, που συνεργάστηκα στην προηγούμενη θητεία σας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σας οφείλει πολλά για τη συνεργασία στις ευάλωτες ομάδες που συνεργαστήκατε μαζί. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή μου που ως Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ετήσια εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου σας, του πρώτου Συλλόγου Δρομέων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και στόχο την προαγωγή της υγείας. Της υγείας, του αθλητισμού, του ομαδικού αίματος και της προσφοράς και με την διοργάνωση αγώνων δρόμου και την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδυσίας των μελών και των φίλων του Συλλόγου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπηρετώντας τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανεβιωτέλειας, ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Συλλόγου σας για βοήθεια και στήριξη σε κάθε αγωνιστική δράση. Δεν είναι μόνο υποχρέωση, αλλά αποτελεί και τιμή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να αναλαμβάνει την κοινωνική κάλεση. Σάρτη εκπαιδευμένος εθελοντές μας. Ο χρόνος που πέρασε δεν ήταν ανέφερος. Ζήσαμε μεγάλες φυσικές καταστροφές, πολέμους και διάφορες συνθήκες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τον πρόεδρό μας, τον Δ. Αντώνη Αυγερινό, μαζί με τη διοίκηση, τα στελέχη και τους εθελοντές του,
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των γεγονότων και κατάφερε να ανταποκριθεί σε κάθε κλίση για προσφορά. Αυτό αναγνωρίζεται από την κοινωνία, από την πολιτεία, ακόμη και από τους ξένους του διεθνούς οργανισμούς. Η νέα χρονιά ξεκινάει με νέες προκλήσεις, οι οποίες οφείλουμε όλοι, καθένας από την πλευρά του, να ανταποκριθούμε με αυταπάτηση και σκληρή προσπάθεια. Μια προσπάθεια διάκοπη για το καλό της κοινωνίας και των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις. Ο νέος χρόνος ας είναι ένας χρόνος συλλογικής πρόοδου και προκοπής ή να είναι η αφετηρία μιας καλής εποχής. Εύχομαι σε όλους σας καλή δημιουργική χρονιά, με υγεία και ευτυχία, προσωπική και επιμενή. Καλή χρονιά και με υγεία σε όλους. Είμαι ο Βουλός Κουλαμπάκης. Το 2014 ήμουν στο Μαραθώνιο 200 και με κάτι γίνω. Έτρεχα, λέω θα τρέξω τελευταία φορά, δεν υπάρχει. Την πίτρα μάτσα, όχι. Με πρώτη αθλητισμό, σκεφτόμουν πότε θα πάω να τρέξω. Δηλαδή είχα ένα κίνητρο για να ζήσω. Γι' αυτό βάλε προηγουμένω. Και μου λέγανε δεν θα τρέξει, δεν έτρεξα για να είναι κάτι που κάθε φορά. Ο αθλητισμό μέσα σε ευχαριστώ. Ξεχωριστά γεγονότα για το έργο του ΔΥΙ Αθήνας από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και σήμερα, καθώς και δράσεις και το όραμά μας για το μέλλον. Θεωρούμε ξεχωριστό γεγονός τις προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των δύο ετήσιων δημοδοσιών που έγιναν τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο αντίστοιχα. Θα συνεχίσουμε να καλούμε τους αιμοδότες μας γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι κοινωνικό και ανθρώπινο έργο ζωής. Μερικές στιγμές στη ζωή μας αποκτούν πραγματική σημασία όταν απλώνουμε το χέρι για να βοηθήσουμε. Η εθελοντική αιμοδεσία είναι μία από αυτές. Τα λίγα λεπτά που διαθέτουμε για να δώσουμε αίμα μπορούν να σημειώνουν τη ζωή για κάποιον άλλον. Με τις υπάρχουσες ελλείψεις σε αίμα περνάει από το χέρι σου να βοηθήσεις κάποιον που περιμένει με αγωνία αυτό που τον κρατάει στη ζωή. Τα χέρια που δίνουν αίμα σώζουν ζωές. Την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου, θα έχουμε την πρώτη αιμοδοσία για το 2024. Το Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτη Νοσοκομείου θα αποστείλει μονάδα αιμοληψίας στα γραφεία μας. Σας περιμένουμε για σκοπό ιερό. Συνεχίζουμε με τους αγώνες μας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην εξέβρεση λύσης για την πραγματοποίηση των δύο ετήσιων αγώνων μας, το παραλιακό μέτωπο των 21 χιλιόμετρων και την πιο γρήγορη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων λόγω κλεισίματος του αθλητικού κέντρου του Αγίου Κοσμά, κατορθώσαμε να βρούμε τοποθεσίες που να πλησιάζουν στα χαρακτηριστικά για τα οποία οι αγώνες μας είχαν διακριθεί από τους δρομείς. Για τον αγώνα των 21 χιλιόμετρων μεταφερθήκαμε στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Σκηνιά και στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιήσουμε και τον 47ο αγώνα των 21 χιλιόμετρων που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2024. Συγχρόνως, εμπλουτίσαμε τη διοργάνωση με παράλληλους αγώνες των 10 και των 5 χιλιόμετρων στον ίδιο χώρο. Για τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων μεταφερθήκαμε στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του ΆΚΑ. Επιπλέον, διοργανώσαμε και αγώνα 5 χιλιόμετρων. Δεν διοργανώσαμε τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων για παιδιά, κάτι που θα εξετάσουμε με τη νέα χρονιά. Μέχρι την τελευταία στιγμή η αγωνία μας ήταν μεγάλη, περισσότερο για την αποδοχή της μεταφοράς του χώρου από τους δρομείς, με το τέλος όμως της κάθε διοργάνωσης ξεχωριστά, εισπράξαμε τα εύσημα. Δεν πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες Θεοδωράκιο 2023, λόγω τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν από το Δήμο Γορτινίας, που είναι και συνδιοργανωτής, και ο αγώνας στα μονοπάτια των Αρκάδων Ποιμένων λόγω εκλογών και μια έβριση κατάγγελης ημερομηνίας. Όπως γνωρίζετε, κάθε διοργάνωση αγώνα του ΔΥΙ Αθήνας αφιερώνεται σε ξεχωριστά γεγονότα ή δράσεις που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και θεωρούμε ότι πρωτοπορούμε σε αυτό. Θυμάμαι τον άνθρωπο, το έργο του, το παράδειγμά του,
μα πάνω απ' όλα την πορεία που διανύει ή διήνυσε μέσα στον ελληνικό χώρο. Δύο ξεχωριστές μορφές του ελληνικού χώρου τιμήθηκαν στους αγώνες του 2023. Αφιερώσαμε τον 46ο αγώνα δρόμου Υγείας Αθήνας, 21 χιλιόμετρων, στον ξεχωριστό εν ζωή Παναγιώτη Σκουλή, σπαρταφυτή και υπερμαραθών δρόμου. Και τον 41ο αγώνα δρόμου Υγείας Αθήνας 10 χιλιόμετρων, στον σπαρταφυτή Φώτη Ζεσιμόπουλο, που κατέληψε το ρεκόρ διαδρομής του Σπάρταθλων σε χρόνο 19.55.02. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα προπόνησης κάθε Σάββατο πρωί στο πεδίο του Άρεως με τον πρωτοπονητή μας, Ανδρέα Νίνη. Στα πολιτιστικά γεγονότα, είχαμε την τελετή βραβεύσεων της Κυκοπής της Πίτας του Συλλόγου το Φεβρουάριο 2023. Επίσης, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε ξεχωριστή εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου του συγγραφέα Γεράσιμου Καρέλη. Και παρευρίστε και το συγγραφέα. Και οι δύο εκδηλώσεις έγιναν στο Πνευματικό Κέντρο του Πανδά, στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσας, με μεγάλη επιτυχία. Ως εκπρόσωποι της Δία Αθήνας, παρευρεθήκαμε σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΣΕΓΑΣ, άλλων φορέων, παρουσιάσεις βιβλίων, καθώς και σε ομιλίες που αφορούν τον ελληνικό χώρο και όχι μόνο. Υποστηρίξαμε για μια χρονιά ακόμη με οκταμελή ομάδα θελοντών μέλη του Δία Αθήνας, στον Διεθνή Αγώνα Υπεραπόστασης Σπάρταθλων, κρατώντας ένα κομβικό σημείο το σταθμό 145 στο Καπαρέλι με το όνομα ΣΔΙ Αθήνας από το απόγευμα του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου μέχρι το ξημέρωμα 5 η ώρα το πρωί της Κυριακής 1ης Οκτωβρίου 2023 με την ξεχωριστή προσφορά σούπας. Να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές αυτούς που έμειναν ξάδειγμοι μέσα στο πλοίο της νύχτας για να προσφέρουμε με την παρουσία και τη βοήθειά τους στις επίπονες προσπάθειες των συμμετεχόντων σπαρταθλητών. Στη διάρκεια του Αθλητικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2023, ο ΣΕΓΑΣ, όπως κάθε χρόνο, μας είχε παραχωρήσει περίπτερο στον εκδασιακό χώρο του Τέγκβοντο, όπου για 4 ημέρες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συναντούσαν τα μέλη μας και φίλους δρομής. Το περίπτερό μας επισκέφθηκαν και μας εγχάρηκαν για το έργο μας φορείς της πολιτείας, του ΣΕΓΑΣ και αρκετοί φίλοι από την ευρύτερη περιφέρεια. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη κομμάτι των δράσεων του ΣΔΙ Αθήνας και αυτό είναι η διοργάνωση των ημερήσεων εκδρομών μας, όπου συμμετέχουμε σε αγώνες που γίνονται στην περιφέρεια. Πραγματοποιήσαμε εκδρομές μέσα στο 2023. Στην Έλληνα, στον αγώνα Ιωάννης Καποδίστρια τον Ιανουάριο, στο Δίστομο, αγώνας θυσίας Ζεστόμου τον Μάιο, στην Τίνο, Τίνος Ράιν Experience τον Μάιο, στις Κροκιές Λακωνίας, Βρετάκια, τον Ιούνιο και τέλος Καλάβρυτα, δρόμος θυσίας Ολοκαυτώματος τον Δεκέμβριο. Πολλά μέλη μας συμμετέχουν ήδη αμέσα, καθώς και σε οργανωμένες εκδρομές άλλων συλλόγων. Κατ' επανάληψη και σε επικοινωνία με τους συλλόγους, έχουμε ζητήσει τη συνεργασία σε εκδρομές. Στις οργανωμένες εκδρομές μας πραγματοποιούμε πολιτιστικές ενημερώσεις, καθώς και περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Σημειώνουμε ότι συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε λιτές εκδηλώσεις κατάθεσης στεφάνων σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη ιστορικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στη χώρα μας. Συνεχίζουμε στην πέμπτη δεκαετία, μια συνεχής πορεία μέσα στον δρομικό χώρο. Είμαστε αισιόδοξοι, παρόλο στις κοινωνικές αλλαγές που έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους δρομείς. Άλλαξαν οι συνήθειες και το ζητούμενο του καθενός ξεχωριστά. Η τεχνολογία μας έκανε λιγότερο κοινωνικούς σε επαφές όσο σε προβολή. Θα προσπαθήσουμε όμως οι συναντήσεις μας με τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να είναι περισσότερες και ουσιαστικές. Η ενημέρωση στην αρχή του χρόνου και κατά διαστήματα για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, το πρόγραμμα των αγώνων, τις ευχές μας, η επιστολή και πρόσκληση για τη Γενική Ετήσια Συνέλευση είναι κάτι που θεωρούμε άκρως σημαντικό. Η ηλεκτρονική μας ενημέρωση αποστέλλεται σε περισσότερα από 150 μέλη. Θα εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε με τα μέλη μας μέσω των μηνυμάτων email και της αναρτήσεις μας στο Facebook τους Διάθεν,
το οποίο λειτουργεί καθημερινά για όσους έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ, τη σελίδα συναγών μας Athens Care Fram και το τηλέφωνο του γραφείου 210-5245-403. Στη διοργάνωση των δύο ετήσιων αγώνων που πραγματοποιούμε, συνεχίζουμε τη συνεργασία με την εταιρεία My Race του κυρίου Νίκου Πολιά. Μια συνεργασία που φέτος έκλεισε 15 χρόνια. Η κοινή μας συνεργασία σκοπό έχει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα υποδομής και έβρεση πόρου, κυρίως χορηγίες. Θέλουμε επίσης να αναφερθούμε στο κοινωνικό πρόσωπο του ΣΔΙ Αθήνας, το οποίο φροντίζουμε να είναι χαμηλών τόνων. Οι συμμετοχές των μελών του Συλλόγου και φίλων δρομέων στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και τους παράλληλους αγώνες των 10 και 5 χιλιόμετρων της ιδίας μέρας ξεπέρασαν τα 100 άτομα δρομής. Κάθε Κυριακή μέλη μας συμμετέχουν σε αγώνες που γίνονται στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιφέρεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας, τα οποία συνέβαλαν καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη συνέχιση του έργου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθήνας. Όλους τους εθελοντές, οι οποίοι ήταν μαζί μας και με κάθε τρόπο βοήθησαν για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας μέσα στο 2023. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία που είχαμε και τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι μαζί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε διάφορες περιπτώσεις. Από καρδιά, συγχαρητήρια σε όλους. Θέλω από εδώ ξεχωριστά να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Λίδη. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Δούλεψε και δούλεψε κοντά ότι δεν είναι εύκολο να συνδυάσεις όλα αυτά τα πράγματα για να δώσεις μια μικρή εικόνα του έργου του συλλόγου μας. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε περισσότερα ακόμη. Δεσμένα σε πλέον. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με το κομμάτι το ξεχωριστό, το οποίο έχει την πρώτη θέση στην εκδήλωσή μας. Έχει την πρώτη θέση στην εκδήλωσή μας και αυτό είναι οι βραβεύσεις μας. Ξεχωριστή τιμή αποτελεί για το σύλλογό μας η βράβευση του των κορυφαίων αθλητών που τερμάτισαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Όσοι συμμετέχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ξεχωρίζουν για την προσήλωσή τους στη δέσμευση του στόχου τους, που είναι ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Σήμερα θα τιμήσουμε την πρώτη πανελλήνιο νίκη, του 40ου Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας, που τερμάτισε με χρόνο 2 ώρες 43 και 19 και τρίτη γενικής γυναικών και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, όπου ζει και προπονείται μέχρι σήμερα με προπονητή το Γιάννη Περήφανο. Οι γονείς της έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας και την ταλαιπωρεί η κορούλα της. Ενώ ο πατέρας της έχει καταγωγή από την Ιταλία. Μάλλον θέλει να την βάλει να κρέψουμε παρέα. Η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό ξεκίνησε από το κολύμπι, όμως αργότερα ασχολήθηκε με το τρέξιμο και φάνηκε το μεγάλο ταλέντο της στις μεγάλες αποστάσεις. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει και διακριθεί με τις ακόλουθες επιδόσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του ΣΕΦ το 2019 στα 3.000 μέτρα, δεύτερη θέση με χρόνο 29.92. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας το 2020 στα 5.000 μέτρα, πρώτη θέση με χρόνο 16.41.07. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μέτρων Άργος Οριστικό, στα 10.000 μέτρα το 2020, στα 10.000 μέτρα πρώτη θέση με χρόνο 35.11.94. Στον ημιμαραθώνιο της Βαρκελόνης το 20 με 1 ώρα και 16 και 25. Στο μαραθώνιο του Τρότερνταμ το 19 με χρόνο 2.35.31.
Στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας το 21 πρώτη θέση. Στον αυθεντικό μαραθώνιο Αθήνας το 2023 πρώτη θέση με 2.43.19. Όχι, στην βάση της φωτογραφίας είναι στο ΑΕΤΗ, στο ΤΕΗ Πάτρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΙ Αθήνας αποφάσισε να τιμήσει την κυρία Γκλώρια Πριβιλέζιο, την πρώτη πανελλήνιο νίκη του 400ου αυθεντικού μαραθώνιου Αθήνας. Για την αυτονομή θα παρακαλέσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζω. Θα το μάθω. Για την αυτονομή. Γκλώρια, έλα σε παρακαλώ μπροστά, αγάπη μου. Μαζί με τον μωρό. Τώρα θα πάρεις και τον μωρό. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αθλούμε και με τον άντρα μου, περνάμε πάρα πολύ ωραία, το θεωρούμε και διασκέδαση, όχι μόνο πρωταθλητισμός, γιατί εντάξει, πρωταθλητισμός είναι και σκληρός, θέλει πρόγραμμα, θέλει πειθαρχία, αλλά υπάρχουν και στιγμές που το απολαμβάνουμε, το διασκεδάζουμε και αυτό θα μείνει μετά και όταν σταματήσει τον πρωταθλητισμό, θα μείνει έτσι η ευχάριστη στιγμή, αυτό που μας δίνει στην καθημερινότητα. Και πραγματικά εύχομαι όλοι σας να κάνετε αυτό που αγαπάτε με το ρυθμό που μπορείτε, γιατί μόνο βελτίωση θα έχετε στη ζωή σας και θα περνάτε καλύτερα. Αυτό μένει στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Γκλώρια. Είναι ένα ξεχωριστό άτομο και πάντα ο μαραθώνιος δημιουργεί χαρακτήρες ξεχωριστούς. Συνεχίζουμε. Με τις επόμενες βραβεύσεις μας, κάθε χρόνο το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών στο Κέντρο Αιμοδοσίας προγραμματίζει πραγματοποιεί αιμοληψίες για την Τράπεζα Αίματος του ΣΔΙ Αθήνας. Κάθε χρόνο οι ευαισθητοποιημένοι εθελοντές, εθελόντριες, αιμοδότες του συλλόγου μας, μέλη και φίλοι, ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή μας και προσφέρουν το πολύτιμο αίμα τους για την ανακούφιση του ανθρώπου που θα βρεθεί στην ανάγκη να του το ζητήσει. Το 2023 η Τράπεζα Αίματος του ΣΔΙ Αθήνας διέθεσε περισσότερες από 10 μονάδες αίματος σε αυτούς που την είχαν άμεση ανάγκη, που το είχαν άμεση ανάγκη. Όλοι γνωρίζουμε πόσο απλή είναι η διαδικασία αυτής της προσφοράς και όσοι έχουν βρεθεί στην ανάγκη να τη ζητήσουν γνωρίζουν πολύ καλά τη μέγιστη αξία αυτής της χειρονομίας. Ο Σύλλογος Ρωμαίων Υγείας Αθήνας ευχαριστεί τη Μάη και συγχαίρει τα μέλη του και τους φίλους που παρουσιάστηκαν στην πρώτη και δεύτερη αιμοληψία του 23. Η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν μεγάλη, όμως για διάφορους λόγους, λήψη φαρμάκων κλπ. Δεν επιτράπησε μερικούς να δώσουν αίμα. Σήμερα ο ΣΔΙ
Αθήνας τιμάει όλους τους εθελοντές, εθελόντριες, αιμοδότες του 2023 στο πρόσωπο της κυρίας Ελένης Πιλιοπούλου, εθελόντριας, αιμοδότριας, δρομέα, την οποία συγχαίρει και ευχαριστεί. Παρακαλούμε την κυρία Σπιλιοπούλου και για τον... Είναι εδώ, μπράβο. Και για την απονομή τον κύριο Γιώργο Σκούμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και συνεχίζουμε στην επόμενη γράμμα μας, που είναι οι εθελοντές μας. Σε χωριστή θέση στη συνέχιση του έργου μας έχουν οι εθελοντές μας. Ο σύλλογός μας, εκτός από τους αγώνες που πραγματοποιεί στην Αθήνα και στην επαρχία, πραγματοποιεί και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί κάθε φορά να ανταποκριθεί στις ανάγκες που παρουσιάζονται. Στις προσπάθειες που έχει πάντοτε την αλλογή μιας ομάδας ανθρώπων που διαθέτουν τον προσωπικό τους χρόνο για να καλύψουν τις όποιες ανάγκες δημιουργούνται. Η προσφορά των εθελοντών μας, γιατί για αυτούς μιλάμε, κάθε φορά είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι οι υποστηρικτές μας στη συνέχιση του έργου του συλλόγου μας, τους Διαθήνας. Στο πρόσωπό τους βρίσκουμε πρώτα εμείς και μετά η δρομή στο ανεκτήμητο χαμόγελο της προσφοράς και έτσι μεγαλώνει το θετικό κλίμα ανάμεσά μας. Αγαπητοί εθελοντές, εθελόντριες, εσείς που σταθήκατε δίπλα μας το 2023, θέλουμε σήμερα να σας ευχαριστήσουμε και να σας θυμίσουμε στο πρόσωπο των εθελοντριών κυρίας Ντίνας Τσιόκα Πάντα. Και της κυρίας Ιωάννας Λάσκαλη. Οι εθελόντριες αυτές πραγματοποίησαν ένα έργο στο checkpoint 145 στο Καπαρέλι στη διάρκεια της νύχτας της 30ης Σεπτεμβρίου με το ξημέρωμα της 1ης Οκτωβρίου του 2023, όπου μαγείρεψαν και σερβίρισαν 40 και πλέον λίτρα σούπας που έδωσε δύναμη, όχι μόνο κόμματα, λίγο-λίγο, και κουράγιο στους παρταθλητές του 40ου Διεθνού Σπάρταθλων για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέχρι τον τερματισμό τους στη Σπάρτη. Έρχονται εκεί για αυτή τη σούπα την οποία είχε ξεκινήσει η κυρία Ρένα. Για την απονομή παρακαλούμε τον κύριο Παύλο Λέκα, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Σας ευχαριστούμε, κυρίες μου, και σε άλλες, σε ευχόσαστε, σας ευχαριστούμε. Των μενών μας δρομέων. Και αυτή είναι η μαραθωνοδρόμη μας. Κάθε Κυριακή και άλλες μέρες του χρόνου τα μέλη μας, η δρομή στους Διαθήνας, συμμετέχουν στους διάφορους αγώνες που γίνονται στην Αττική και σε άλλα μέρη της ευρύτερης περιφέρειας. Αρκετά. Αρκετά μέλη μας συμμετέχουν σε αγώνες στο εξωτερικό. Τελευταία, πολλοί αναζητώντας νέες εμπειρίες, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο ορεινό τρέξιμο και τις υπεραποστάσεις. Θεωρούμε πως όποια δραστηριότητα αποφασίζει ο καθένας να βάλει στο πρόγραμμά του, είναι πάντα σωστή όταν ακολουθεί τους κανόνες που επιτρέπουν σε αυτόν να την πραγματοποιήσει. Ως Διαθήνας από το ξεκίνημά του μίλησε και εξακολουθεί να πρεσβεύει τη μεγάλη σημασία που έχει το τρέξιμο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Μια σημασία συνώνυμο της υγείας του. Μίλησε για το τρέξιμο και για τον απότερο στόχο που κάθε δρομέας βάζει κάποια στιγμή στη ζωή του
να τερματίσει ένα μαραθώνιο, ένα μαραθώνιο στην αθλητική διαδρομή. Κάθε χρόνο τα μέλη μας συμμετέχουν με την ομαδική εγγραφή του Συλλόγου στον Αθλητικό Μαραθώνιο Αθήνας. Βλέπουμε ότι παραμένουν σταθερές οι συμμετοχές τόσο στο μαραθώνιο όσο και στους παράλληλους αγώνες των 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων. Πιστεύουμε πως όποια επιμέρους χιλιομετρική απόσταση και να ακολουθήσει ένας δρομέας που αρχίζει τη διαδρομή του μέσα στον δρομικό χώρο με το τρέξιμο, στόχος του είναι ο μαραθώνιος ο αυθεντικός. Έχουμε τη χαρά στη χώρα μας να γίνονται και άλλοι μαραθώνιοι εκτός από τον αυθεντικό. Ένας όμως μαραθώνιος πρέπει να κοσμεί οπωσδήποτε το δρομικό του βιογραφικό. Μετά μπορούν να ακολουθήσουν τα άλλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε στην σημερινή εκδήλωση να τιμήσει τους μαραθωνοδρόμους μέλη μας που έλαβαν μέρος στον 40ο Επιτυχιακό Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με τη σειρά τερματισμού στη Γενική Κατάταξη του Συλλόγου. Θα φωνάζουμε 5-6 άτομα, θα γίνεται η βράβευση και θα ακολουθούν τα επόμενα. Ραγιάς Κωνσταντίνος, είναι εδώ. Νικολαίδης Νίκος. Καπελές Φώτης, είναι εκτός Αθήνας ο Καπελές. Μιτσάκης Σεραφείμ. Μπουνιαρέτος Νίκος. Τέλειος Κωσές. Κυριακόπουλος Αντώνης. Δημητρακόπουλος Βαλεντίνος. Φουσκαρίνης Ιωάννης. Λύρης Παναγιώτης. Κούτσια Ουρανία. Σιλέας Παναγιώτης, είναι προς Αθήνας. Μούργκας Χρήστος. Ιατρού Μιχάλης. Μητρακόπουλος Χρυσοβαράντης. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Καλιορίς, ο συντονιστής γενικός διευθυντής του ΆΚΑ. Ευθύνησε να έρθει. Του μίλαγα στο τηλέφωνο. Μία Ρης Κωνσταντίνος. Διακουμής Βασίλης. Είναι εδώ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Μπάλσης Νικόλαος. Διακουμής Χρήστος. Ωραία, όποιος είναι να κατεβαίνει παρακαλώ. Ζικίδης Αριστίδης. Γούσιας Βασίλειος. Κοντός Γεώργιος. Μπρενίστας Χρήστος. Κοντός Γεώργιος. Μπρενίστας Χρήστος. Ραζέλος Νικόλαος. Τον κύριο Ραζέλο παρακαλώ να παραλάβει για το γιο του. Καρατζής Φώτης. Για την απονομή παρακαλούμε την κυρία Δέσποινα Λιμιωτάκη. Μία διόρθωση, ο κύριος Ραζέρο Δημήτρης παρέλαβε για τον Παναγιώτη Ραζέρο του Ιώπου, όχι τον Νικόλαο. Οκ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
με την κυρία Κουτσούμπου Ευαγγελία. Είναι εδώ μαζί μας. Η κυρία Αναστασοπούλου Ιωάννα από την... Παρακαλώ, Αναστασοπούλου Ιωάννα, που το παραλάβει κάποιος άλλος. Λαδερός Ιωάννης, Λαδερός Ιωάννης, όχι, Τσιολάκου Άννα, Ρόιτ Σπύρος, Τρόιν Κατερίνα είναι στον Πόρο, δεν είναι εδώ σήμερα, Ραζέλος Δημήτριος, Φιλόπουλος Σόλο, Λιοφάγος Δαμιανός, Μαρκαντώνης Ανδρέας, Διονυσόπουλος Νικόλαος, για την απονομή παρακαλούμε τον κύριο Χαρίδα Βασιλάκο. Καζακέο Άννα είναι Κύπρο. Σαγίνογλου Δημήτρης.
Σαν το Αθηνά. Αθηνά, κάπου είσαι. Σαν το Αθηνά. Εδώ είμαι. Έλα, καλή. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Βαγγέλης Λεβέσης των Αθηναίων Προμέων. Γιατί ζήτησα να μου δώσει μια βεβαίωση να μπω στη γυμναστική ακαδημία και δεν μου τη δίνει. Ότι αποχωρούν, μαζί μας βρίσκονται σήμερα, ήρθαν να με τιμήσουν, γιατί πρώτα ερχόντουσα μικρή, τώρα ήρθαν ολόκληροι λεβέντες, τα νύψια μου. Ο Ερμής Μπερτσάτος, το αγαπημένο μου αδελφό, λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα τις βραβεύσεις, να μην φύγετε να καθυστερήσουμε. Λοιπόν, οι βραβεύσεις μας συνεχίζονται τώρα και απευθυνόμαστε στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων που έγινε στον αθλητικό μαραθώνιο Αθήνας και βραβεύουμε τον πρώτο και την πρώτη νικήτρια με τη σειρά τερματισμού βάσει της κατάστασης του ΣΕΝΑΣ. Βραβεύεται λοιπόν στα 10 χιλιόμετρα ο Γιάννης Κοτσόνης με χρόνο 44-28. Δεν βρίσκεται εδώ, είναι εκτός Αθήνας, μας ειδοποίησε. Και η Άννα Σκέβη με χρόνο 50-07. Παρακαλούμε την κυρία Σκέβη να την τιμήσουμε. Και ο Φίλος Βασίλης Κοτσόνης παρακαλούμε να κάνει το νοσοκομείο. Συνεχίζουμε με ένα ξεχωριστό δρομέα, ξεχωριστό άτομο. Έχει όλα τα καλά του ονόματός του, που πρότευσε στην ομαδική του ΣΔΙ Αθήνας, βάση κατάταξης, με χρόνο στα 5 χιλιόμετρα 22-57. Ευθύμιος Περίδωρος. Και όπως βλέπετε τώρα φτάσαμε στο τέλος.
κόψουμε την πίτα μας και θα κάνουμε την κλήρωση για το φλουρί. Παρακαλώ την κυρία Δελετζή να είναι με τη σακούλα με το, για το φλουρί και ένα πιτσιρίκι. Ανακάλυψε τα καλά. Και θα κρυσάλισσα και με... Πάει ο Σπούλας.